Τι θα λέτε τώρα, κύριε Παγωνιστής, για το θέμα λοιπόν, αυτό πρώτα, μετά θα πάμε και στα αμυγός δικά σας. Θα σας πω το εξής τώρα. Μεγάλη συζήτηση για ένα νομοσχέδιο. Ναι. Είναι ένα νομοσχέδιο και τίποτα παραπάνω. Θεωρώ ότι κουράσανε πολύ τον κόσμο, όλοι, κάνοντας κάθε πρωί, κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ όλη αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Υπάρχουν νομοσχέδια που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και πρέπει να συζητηθούν και πρέπει να προχωρήσουν και πρέπει να γίνονται διάλογοι. Όσοι βουλευτές θέλουν να το ψηφίσουν, θα πάνε να το ψηφίσουν. Όσοι δεν θέλουν, δεν θα το ψηφίσουν. Τελεία εκεί. Mm-hmm. Ο κόσμος κουράστηκε. Mm-hmm. Τέλος λέτε. Λοιπόν, για πάμε τώρα αν στα δεν δικά σας τα ιατρικά. Αν δεν το ψηφίσουμε όμως και κρίση, κυρία Παγώνη. Δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε πρέπει να ψηφιστεί γιατί θα έχουμε κρίση, ναι. Πρέπει να γίνει εκείνο. Όχι. Θα πάει ο καθένας, ανάλογα με τα πιστεύω του, να το ψηφίσει. Αυτό που γίνεται δεν είναι σωστό. Και το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Μασάζ λέτε. Αυτές οι συζητήσεις. Ναι, ναι. Πολλοί συζητήσεις για ένα νομοσχέδιο που σιγά. Υπάρχουν νομοσχέδια που πρέπει να καθίσουμε να εστιάσουμε και να συζητήσουμε πολύ σοβαρά. Που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, με την καθημερινότητα. Ακριβώς. Που έχει να κάνει με την υγεία, με τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, με αυτά που πρέπει να προσφέρουμε, τι πρέπει να δώσουμε. Mm-hmm. Και καθόμαστε και συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πόσο καιρό τώρα, μάλιστα. Όλοι μας αυτό το θέμα. Πάμε στις πρέπει ιδιώσεις. Να μπει τελεία. Πρέπει νομίζω τελεία. Ότι ο κόσμος το έχει ανάγκη. Είναι ανθρώπινα δικαιώματα, κυρία Παγώνη, όμως. Δεν είναι κάτι ευτελές. Δεν αμφιβάλλω και εγώ. Πρόκειται για τις ζωές ανθρώπων. Δεν είναι κάτι ευτελές. Εγώ είχα πει ότι βεβαίως ο καθένας θα πάει να το ψήφισε. Αν με έρχατε, ρωτήστε εδώ τι θα έκανα. Ναι, ναι. Και σας είχα απαντήσει ότι εγώ θα το ψήφισα με το δικό μου σκεπτικό. Μάλιστα. Με το δικό μου σκεπτικό. Όμως σταματάμε εδώ. Κουράσαμε. Κάπου να βάλουμε μια τελεία. Ας πάρουμε χαμπάρι. Τον κόσμο τον κουράσαμε. Ωραία. Έχει δίκιο η κυρία Παγώνη σε αυτό που λέει. Ότι... Κουράστηκε ο κόσμος. Εμείς που έχουμε τον κόσμο απέναντί μας κάθε μέρα. Μας το λέει συνέχεια. Κουράστηκε. Δεν θα αλλάξει κάτι στη δική μας τη ζωή. Θα αλλάξει. Στη, όλα... στη ζωή τη δική μας, όχι. Όχι. Μας επηρεάζει κάπως. Όχι. Ναι, τι θε, επηρεάζει άλλους όμως. Επηρεάζει άλλους, από τους αναγνωρίζει τα δικαιώματα. Αλλά λοιπόν, γι' αυτό λέει η κυρία Παγώνη, ότι είναι παιδιά. Υπάρχουν ας αφήσουμε ελεύθερο τον καθένα να πάει να κάνει. Για πάμε στα δικά σας τα ωραία. Πάμε λοιπόν, τώρα τα δικά μας τα ωραία δεν είναι ωραία, γιατί έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, το ξέρετε. Συγκριτικά η τελευταία εβδομάδα. Για κορονοϊό τώρα, έτσι. Πρώτα για κορονοϊό και μετά για τα άλλα. Η πρώτη εβδομάδα λοιπόν, αυτή η εβδομάδα, συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες, υπάρχει μεγάλη αύξηση. Υπάρχει αύξηση και στους θανάτους και στους διασωληνωμένους και σε αυτούς οι οποίοι νοσηλεύονται στις απλές κλίνες. Ποια άτομα είναι αυτά? Είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Είναι μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν επιμέναμε και λέγαμε ότι αυτή τουλάχιστον η ομάδα έπρεπε να είχε εμβολιαστεί. Mm. Θα έπρεπε το Υπουργείο, το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός ο Άδωνης, ναι. Που ο Γεωργιάς τώρα, προχθές, θα έπρεπε να είχε γίνει τουλάχιστον μία καμπάνια. Καινούρια, γρήγορη, να πιστεί ο κόσμος, αυτή η ομάδα τουλάχιστον να πάει τρέξει. Να εμβολιαστεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό και προχωρούμε εκτός από τον κορονοϊό όμως. Και το ίδιο συμβαίνει και με τη γρήπη. Mm-hmm. Η γρήπη, η κλινική κατάσταση των ασθενών τώρα που έρχονται. Πιο βαριά η γρήπη, κυρία Παγώνη. Είναι πιο βαριά. Πιο βαριά. Είναι περιστατικά που είναι πολύ πιο βαριά. Γι' αυτό λοιπόν και για τη γρήπη, ακόμα και τώρα. Mm-hmm. Η γρήπη θα πάει μέχρι τέλος Φλεβάρι. Αρχές Μάρτη, όπως είχε πάει. Άρα και τώρα προλαβαίνει να πας για εμβόλιο. Προλαβαίνουν. Θέλουν 2 εβδομάδες για αντισώματα. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Θα προλάβουν τον επόμενο μήνα να είναι καλυμμένοι. Τώρα αυτό είναι και στον προχωρούμε... απόϊχο των γιορτών. Αυτή η έξαρση είναι στον απόϊχο των γιορτών. Των είναι χριστουγέννων, και, του Ρεβεγιών κτλ. Και οι γιορτές ναι. Έπαιξαν ρόλο. Ναι. Αυτές οι νόσοι, οι ασθένειες, είτε κορονοϊός, είτε γρήπη, είτε ιώσεις, είτε συγκητιακός, είτε στρεπτόκοκκος, που έχουμε πολλά προβλήματα με το στρεπτόκοκκο, πολλά παιδιά. Τα παιδιά, βέβαια. Πάρα πολλά παιδιά αυτή την εποχή και το ξέρετε όλοι. Mm-hmm. Το παιδόν πηγαίνουν έρχονται με τις ιώσεις και με το στρεπτόκοκκο. Γιατί έχουμε τόσα θύματα στρεπτόκοκκου, τόσα παιδιά. Λοιπόν, γιατί 7 παιδιά τόσο... μέσα σε 14 μήνες. 8 είναι. 8. Γιατί? Πέρσι είχαμε τέτοια νούμερα. Θα σας πω. Το κάθε περιστατικό, κύριε Παυλόπουλε, είναι ξεχωριστό και θα σας απαντήσω γιατί. Εάν πάρετε το ιστορικό, γιατί μπορούμε να λέμε διάφορα, όμως αν πάρετε το ιστορικό του κάθε ενός παιδιού από αυτά, δεν είχαν πάει άμεσα να κάνουν την αγωγή. Στο στρεπτόκοκο, σας το έχω πει και άλλες φορές. Το τεστ πρώτα απ' όλα. Εάν δεν πας να κάνεις το στρεπ τεστ και αμέσως να κάνεις αγωγή θεραπευτική, δεν θα έχεις επιπλοκές. Πώς το λένε αυτό οι παιδίατροι, κυρία. Όλοι οι παιδίατροι. Φυσικά το λένε. Ή λένε, περίμενε 24 ώρες. Όχι, κύριε Παυλόπουλο, το λένε για το στρεπτόκοκο. Είναι, κάτσε να δούμε τι είναι. Όχι, όχι. Για το στρεπτόκοκο. Όταν έχει βγει οδηγία που λέει ότι. Είναι χαρακτηριστικά. Έχει βγει οδηγία στους παιδιάτρους που λέει ότι παιδιά έχουμε μεγάλη επίθεση στρεπτόκοκου.
όταν το παιδί έχει τα πρώτα συμπτώματα ακόμη και αν δεν παραπέμπουν σε σεπτόκοκο, κάνει χαρακτηριστικό πονόλαιμο φάρυγγο αμυγδαλίτιδα. Είναι χαρακτηριστική και πυρετό. Όταν παίρνει η μητέρα τον παιδί, γι' αυτό είπαμε, συνεννοείται με τον παιδίατρο που ξέρει το ιστορικό και από εκεί και πέρα τις δίνει τις οδηγίες. Έχει σημασία. Λένε εδώ η αγωγή αμέσως θεραπευτική για το στρεπτόκοκο. Για πολύ τα εμβόλια, μεγάλη. Γιατί δεν τα πάμε τα εμβόλια στα φαρμακεία? Νομίζω δόθηκε μία εντολή, μία... Αυτή ότι τα εμβόλια είναι πιο, πολύ πιο γρήγορο και εύκολο και να γίνουν, ναι, για όλα. Υπάρχει θέμα, για γρήπη, με ναι. Υπάρχει θέμα ραντεβού, κυρία Παγώνη. Εγώ πιστεύω... Εγώ για τον κορονοϊό υπάρχει. Δέχτηκα, έχω πάρει 2-3 mail που μου λένε για 2,5 μήνες. Ναι, ναι, για τον κορονοϊό υπάρχει. Θα σας πω γιατί. Γιατί τα κέντρα που είχαμε για τον κορονοϊό πρώτα δεν είναι ο ίδιος αριθμός, είναι πολύ μειωμένα. Καμία σχέση. Είναι μειωμένα τα κέντρα. Γι' αυτό σας είπα, έπρεπε να είχε γίνει μία επαφή, μία επικοινωνία από την ομάδα. Έπρεπε να είχε γίνει επικοινωνία από την ομάδα. Όλο αυτό. Δεν διαφωνεί κανένα. Από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο χάθηκε η περίπτωση. Κύριε Πορτοσάλτε, έπρεπε να είχε γίνει η ενημέρωση. Χιούστον, δεν ακουγόμασταν. Λοιπόν, το λέγαμε, το λέγαμε, αλλά δεν ακουγόμασταν. Συν, θα το ξαναπάλει μια φορά, συν κάποιες αμφιβολίες που σπέρνουν, εξακολουθούν να σπέρνουν γιατροί της ημετέρας πλευράς. Δεν μιλάω για την άλλη. Η άλλη λέει όχι. Εντάξει. Είναι ξεκάθαρο το όχι της άλλης. Η μετέρα πλευρά όλο και γύρω φέρνει ένα εντάξει, μωρέ, εντάξει, αφού το πήρες τώρα, το να έκανες. Δεν πρέπει κάποια στιγμή εσείς οι γιατροί να κόψετε αυτό το πόσες δόσεις έχεις κάνει. Το έχουμε κόψει. Έχουμε γίνει κακοί. Τι άλλο να κάνουμε? Το δεν πόσες πρέπει δόσεις και, έκανε, και το η ομάδα πρόληψης του Υπουργείου, το κύριε Πορτοσάλτε, να ασχοληθεί με αυτό. Ποιος θα ασχοληθεί, ο κάθε γιατρός από την κλινική του? Υπάρχει ομάδα πρόληψης στο Υπουργείο. Γιατί να ασχολείται? Γιατί δεν βάζουμε μάσκα για 10 μέρες να το τελειώσουμε? Δεν τα βάζουμε με τους γιατρούς τώρα. Αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουν κάποιοι. Το Υπουργείο την κάνει αυτή τη δουλειά. Θα πάμε υποχρεωτικά στη μάσκα? Υπάρχει τέτοια όχι, πιθανότητα? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια. Ο καθένας μας μετά από 3 χρόνια ξέρει πού θα βάλει μάσκα. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ξέρει, αυτό. Κυρία Παγώνη. Ξέρει. Ελάτε, ρε, παιδιά, η εμπειρία είναι πολύ μεγάλη. Είναι σε εκλογές θα κάνετε τίποτα, κυρία Παγώνη? Δεν θα έχετε μια συμμετοχή σε εκλογές που έρχονται? Κάτι ακούω. Κάτι ακούω. Ευρωεκλογές, εθνικές, ευρωεκλογές. Προεκλογές. Θα δεις να λύσουμε εδώ πέρα τα προβλήματα. Α, εντάξει. Άντε και από εξέλεξη, κυρία Παγώνη. Άρη. Δεν ρωτάει. Εσύ δεν ρώτησε. Εγώ ρώτησα για να απαντήσει. Όχι, απαντήσει ο Άρης. Απαντήσει. Δεν απάντησα, λέω. Θα πάτε Βρυξέλλες. Αυτές τις εκλογές έχουμε τώρα για Βρυξέλλες. Όταν γίνει συνέδριο, να πάω. Να το ξέρετε. Πάτε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.